Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε σήμερα πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Μία ημέρα μετά την αρχική συμφωνία που επετεύχθη με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Μια συμφωνία την οποία επικρότησε το σύνολο της Συμφιλίου, κυβερνήσεις, θεσμοί, μέσα ενημέρωσης, με μια επικεφαλίδα. Η Μακεδονία αλλάζει όνομα. Τι αλήθεια θέλει να πετύχει η αξιωματική αντιπολίτευση και ιδιαίτερα ο κύριος Μητσοτάκης? Σίγουρα θέλει να μην αλλάξει όνομα, το συνταγματικό της όνομα γείτονος χώρα. Σίγουρα θέλει να αλλάξει σύνταγμα. Σίγουρα θέλει να μην σβήσουν οι αλυτρωτικές διεκδικήσεις εις βάρος της Ελλάδας και των Ελλήνων. Σίγουρα θέλει να πλειοψηφίσει η εθνικιστική φωνή του Βεμερό, του Ιβάνοφ, του Γκροεύσκη. Σίγουρα θέλει να επικρατήσει η αστάθεια. Σίγουρα θέλει να αφήσει τις ξένες δυνάμεις να κάνουν πολιτική στα βόρεια σύνορά μας και όχι η Ελλάδα. Τι άλλο όμως θέλει να πετύχει? Θέλει να αμφισβητήσει ταυτόχρονα την προσπάθεια που κάνουν οι Έλληνες μαζί με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τον ΑΝΕΛ και των Οικολόγων Πρασίνων αυτά τα τελευταία 3 χρόνια. Ο κύριος Τσιάρας ήταν ξεκάθαρος. Η πρόταση δυσπιστίας, όπως είπε, αφορά όλη την πολιτική μας. Ζήτησε να αναλάβουμε την ευθύνη για όλη την πολιτική. Βλέπεις, δεν τους βγήκε η παρένθεση. Δεν σας βγήκαν τα άδεια ταμεία του Φεβρουαρίου του 2015. Δεν σας βγήκε ο εκβιασμός της Τρόικας εσωτερικού και εξωτερικού τότε. Δεν τους βγήκε ο κόφτης. Δεν τους βγήκε το πλεόνασμα. Όπως και δεν τους βγουν όλα αυτά τα ψέματα με τα οποία ταΐζουν μέσα από τους καναλάρχες τους τους Έλληνες περί περικοπής συντάξεων, περί νέων φόρων και νέας λιτότητας. Διότι όλα είναι ψέματα και τίποτα δεν αποδείχθηκε. Και επιχειρούν να σταματήσουν την πορεία για ένα καλύτερο αύριο με το κορυφαίο κοινοβουλευτικό εργαλείο. Λοιπόν, να το ξέρουν καλά όλοι και να το ξέρει η πατρίδα μας. Εμείς αναλαμβάνουμε όλη την ευθύνη. Άλλοι κρύφτηκαν πίσω από την ευθύνη στο τέλος 2014. Αναλαμβάνουμε όλη την ευθύνη όπως κάνει πάντα η αριστερά. Όπως προστάζει ο Καζαντζάκης. Αγαπάμε την ευθύνη. Γιατί αγαπάμε την πατρίδα μας. Αγαπάμε τα παιδιά μας. Αγαπάμε το μέλλον του τόπου μας. Τιμήσαμε και τιμούμε τις δεσμεύσεις μας. Τι έχει γίνει άραγε αυτά τα χρόνια? Η Ελλάδα αποκατέστησε την αξιοπιστία της έναντι των Ευρωπαίων και όλων των θεσμών. Έτσι, τον ερχόμενο Αύγουστο τελειώνει οριστικά το μνημόνιο. Το ακούσατε, κύριε Χατζηδάκη? Τελειώνει οριστικά το μνημόνιο που εσείς υποχρεώσατε τη χώρα μας να μπει, χρεοκοπώντας την πατρίδα μας, χρεοκοπώντας την παραγωγή. Τελειώνει το μνημόνιο που περιορίζει την εθνική και λαϊκή κυριαρχία στην Ελλάδα. Και αυτό το πέτυχε αυτή η κυβέρνηση. Και αυτό σας στεναχωρεί. Γι' αυτό κάνατε πρόταση δυσπιστίας. Προχωρήσαμε σε δύσκολες μεταρρυθμίσεις. Δίκαιες όμως. Με έργα έχουμε αποδείξει ότι η Ελλάδα μπορεί να πάει μπροστά. Η Ελλάδα έχει πλέον αναπτυξιακό σχέδιο. Δεν είχε μέχρι τώρα. Έχει διαφορετική πολιτική από την τάχατες ανάπτυξη, την ψεύτικη, τη φούσκα που είχαν όλες οι πολιτικές μεταπολίτευσης. Με την καλύτερη επίδοση εδώ και 10 χρόνια στη βιομηχανία, στην παραγωγή, στις εξαγωγές, στον τουρισμό, αποδεκτή και από τους σκληρότερους επικριτές μας. Μια ανάπτυξη μαζί με τους παραγωγούς, μαζί με τους εργαζόμενους. Με πραγματικό προϊόν και πραγματική εργασία. Με ρεκόρ στην απασχόληση το τελευταίο τρίμηνο. Ανάπτυξη που δεν είναι ανάπτυξη με αέρα. Είναι πρώτη στο ΕΣΠΑ, πρώτη στο πακέτο Γιούγκερ, όπως ο πρόεδρος της Κομισιόν το είπε από εδώ, μέσα στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Διαψεύστε τον αν μπορείτε. Βγείτε και διαψεύστε τον κύριο Γιούγκερ. Μέσα σε 3 χρόνια κάναμε πράγματα που δεν έχουν γίνει 40 χρόνια. Τολμήσαμε να κάνουμε πράγματα. Αποκαταστήσαμε το ρόλο της Ελλάδας στην Ευρώπη και στη Μεσόγειο και στην προοδευτική συζήτηση για μια άλλη Ευρώπη. Με αναπτυξιακά συνέδρια σε όλη τη χώρα. Υλοποιώντας και όχι εξαγγέλλοντας ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης. Με πραγματικό δημοκρατικό προγραμματισμό που κάποτε κάποιοι τον εξήγηλαν, αλλά παίξαν μόνο στο χρηματιστήριο τα λεφτά των Ελλήνων. Θέσαμε το περιβάλλον στο επίκεντρο. Συζητάμε πια για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα. Κάνοντας τομές που ήταν συνταγματικές επιταγές, αλλά μέναν στη σερτάρια των βουλευτών με επιλογή τους και των υπουργών 40 χρόνια. Έχουμε πλέον στρατηγική για την κυκλική οικονομία. Έχουμε ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο συζητάμε και υλοποιούμε πραγματικά υφόρο και βιώσιμο. Με πραγματική ανακύκλωση, με νέο νόμο για την ανακύκλωση, διπλασιασμό των πόρων, με έργα στους δήμους, στους πολίτες, με διαλογή στην πηγή, με πράσινα σημεία. Κλείνοντας το 90% των χωματερών που έβαζε μόνο πρόστιμα στη χώρα μας. Αυτοί είναι οι μενουμευρόπηδες. Είχανε 300 χωματερές στην Ελλάδα το 2014. Αυτή είναι η πολιτική της Ευρώπης. Αυτό θέλατε τόσα χρόνια. Και ταυτόχρονα ολοκληρώσαμε τις υποχρεώσεις στη χώρα για τη φύση και τη βιοποικιλότητα. Οριοθετήσαμε τις περιοχές μας, καλύπτοντας και εθνικά συμφέροντα που είχαν αφήσει ακάλυπτα και σε περιοχές εθνικής σημασίας. Και ταυτόχρονα δημιουργήσαμε φορείς στην Ελλάδα για να έχει το περιβάλλον εργασία, σύνδεση με το τοπικό προϊόν και αξιολόγηση. Αποκτήσαμε σύγχρονο σχεδιασμό για τα νερά με καθυστέρηση 6 χρόνων και λίγο πριν την καταδίκη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
Υλοποιούμε τους δασικούς χάρτες που είχατε για 40 χρόνια. Στα συρτάρια κυρώσαμε σε ένα χρόνο το 32% με υποστήριξη των αγροτών, με πρόβλεψη για την οικιστική πύκνωση. Αποδίδουμε σε όλες τις πόρεις ελεύθερους χώρους στους πολίτες, όπως κάναμε στο Πάρκο Τρίτσι, στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα, όπως κάνουμε τώρα στο Γουδί. Υλοποιούμε 2,2 δισεκατομμύρια έργα για υγρά και στερεά απόβλητα και αναπτύσσουμε μια νέα καινοτόμα περιβαλλοντική διπλωματία, πιάνοντας για πρώτη φορά στόχους της Ελλάδας και για το πρωτόκολλο και για τη Συμφωνία των Παρισίων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα και αυτό που έλειπε τόσα χρόνια. Ένα ειδικό ταμείο για τις περιοχές που τόσα χρόνια με το λιγνίτι παρήγαγαν ενέργεια για όλη την Ελλάδα. Γιατί είχατε ξεχάσει και την Πτολεμαΐδα και τη Μεγαλόπολη και το Αμύνταιο. Όμως, πέρα από την αλλαγή στο αναπτυξιακό μοντέλο, αυτοί που θέλουν να σταματήσουν με την πρόταση δυσπιστίας και αυτοί που μπορεί να υποστηρίξουν όσοι την ψηφίσουν, γιατί δεν είναι μόνο άμυροι ευθυνών και αυτοί που θα υποστηρίξουν την πρόταση δυσπιστίας, αυτή η κυβέρνηση βάζει ένα τέλος στη διαφθορά. Η καταπολέμηση της διαφθοράς και η αποκατάσταση του κράτους δικαίου δεν αφορά μόνο την πολιτική σκηνή. Αφορά και την παραγωγή. Γιατί δεν είχαν πρόσβαση όλοι στα εργαλεία της ανάπτυξης και της παραγωγής, ούτε όλοι οι επιχειρηματίες. Αποκαλύφθηκε η διαπλοκή και η σύνδεση των κομμάτων εξουσίας τα τελευταία 40 χρόνια, του παλιού δικοματισμού με τα κανάλια, τα μέσα ενημέρωσης και τη δικαστική εξουσία. Αποκαλύφθηκε σε ποιους δίνατε δάνεια με αέρα και σας στεναχωρεί, θέλετε να το σταματήσετε. Ήταν τα κόμματα και τα μέσα ενημέρωσης. 400 εκατομμύρια ακόμα χρωστάν τα κόμματα του δικοματισμού και δεν απαντούν πώς θα τα πληρώσουν. Η πρόταση της πιστείας τους έλειπε. Τι αποκαλύφθηκε ταυτόχρονα όμως? Αποκαλύφθηκαν τα δάνεια του κύρη Καχανίων, του καλύτερου βιογραφικού της Ελλάδας και του μεγαλύτερου μπαταχτσί πιθανά. Οι σχέσεις κυρίας Μαρέβα με offshore, εκεί που το πόθεν έσχες χάνει τη σχέση του με τη λογική. Αλλά και η διαπλοκή στον χώρο της υγείας, που κόστησε στην Οβάρτης 23 δισεκατομμύρια. Και το κελπνό. Αυτά θέλουν να σταματήσουν με την πρόταση της πιστείας. Αλλά τι είπε ο άλλος εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στην Επιτροπή για τη διαλεύκανση των σκανδάλων στην υγεία? Ο κύριος Γιοργαντάς ζήτησε να μην συνεχιστεί η διερεύνηση για τα σκάνδαλα του κελπνό από την Εξεταστική Επιτροπή. Έτσι δεν είναι, κύριε Υπουργέ? Πιο ξεκάθαρα να το πει ο άνθρωπος. Ξέρετε πόσος κόσμος συντηζόταν από τον κελπνό? Πώς περιμένουν όμως να πιστέψει ο λαός αυτά που λένε, όταν μέσα στη Βουλή παραδέχονται ότι είναι με τη διαπλοκή και τη διαφθορά? Συνειδητά η Νέα Δημοκρατία λέει ψέματα και στα εθνικά θέματα, όπως είπαν και οι δύο εισηγητές της. Δεν σέβεται τον λαό. Τον θέλει ανενημέρωτο. Τον θέλει ανιστόρητο και τον εκμεταλλεύεται. Για να καλύπτει τα εγκλήματα κατά του λαού, κατά της εργασίας, κατά της πατρίδας μας. Τα οποία κάνει εδώ και χρόνια με τους συνεταίρους της, ντόπιους και ξένους. Και όταν ο λαός σηκώνει κεφάλι, έχει και άλλα εργαλεία για να περιορίσει την πρόσβαση στη γνώση, τη διεκδίκηση. Παλιότερα είχε τη βία και την οθεία. Τώρα έχει τη διαπλοκή, τα κανάλια, την τρομοκρατία, τους εκβιασμούς και σήμερα βγάζει ένα άλλο όπλο από τη φαρέτρα της. Γνωστό στην ακροδεξιά. Το σκοταδισμό και το λαϊκισμό. Και πάει την Ελλάδα πίσω. Γιατί είναι και η ιδεολογική σας επιλογή να πάει η Ελλάδα πίσω, ενώ πάει μπροστά. Σε όλα αυτά τα παραπάνω, η κυβέρνηση έρχεται να προσθέσει τη βάση για τη λύση ενός προβλήματος που καθυστερεί τη Βόρειο Ελλάδα και όλη τη χώρα μας τουλάχιστον 25 χρόνια, για να μην πω 70. Και ας το ξεκαθαρίσουμε εξ αρχής. Ποιος Έλληνας ήθελε να έχουμε αυτή τη συζήτηση για το όνομα της Μακεδονίας? Ποιος Έλληνας ήθελε να αμφισβητεί την ελληνικότητα του όρου Μακεδονία? Ποιος ήθελε να έχει ένα θέμα ανοιχτό και επικίνδυνο στα βόρεια σύνορα? Κανείς. Και πολύ περισσότερο εμείς που δεν το δημιουργήσαμε. Γιατί το δημιουργήσατε, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Και σε έναν βαθμό συμμετείχαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ σε αυτό. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Η χώρα μας δεν καλείται να σχεδιάσει σε λευκό χαρτί. Καλούμαστε να λύσουμε ένα πρόβλημα που η δική σας πολιτική δημιούργησε. Γιατί εσείς αποτύχατε το 92, τότε που προδώσατε το ίδιο το κόμμα σας και έριξε ο κύριος Σαμαράς στη δική σας κυβέρνηση, όταν ακόμα δεν υπήρχαν εθνικές λειτουργίες στα βόρεια σύνορα, δεν υπήρχε Σύνταγμα, δεν υπήρχε αλυτρωτισμός, δεν υπήρχαν αγάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν υπήρχε ο κύριος Γκρουεύσκη, εντάσεις, ήττες, μέχρι και Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχουμε χάσει για τη Φύρο. Και δεν το λέτε. Αποτύχατε στα εύκολα, αλλά σημαντικά για τα εθνικά μας ζητήματα. Και εμείς κληθήκαμε να πετύχουμε εύκολα. Αυτό καταφέρνουμε. Γιατί το έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Γιατί αν δεν το λύσουμε, κάποιος πρέπει να απολογηθεί τι θα γίνει στα παιδιά μας αν μείνει ένα απόστημα. Το οποίο παίζουν μπάλα άλλες δυνάμεις εις βάρος των συμφερόντων της Ελλάδας. Και το θέμα λοιπόν δεν είναι αν θα το λύσει η κυβέρνησή μας. Το θέμα είναι αν θα το λύσει η Ελλάδα, κύριοι. Και εφόσον ασχολείστε με το μικροκομματισμό μας, φαίνεται ότι και με τα εθνικά ζητήματα κάνετε μικροπολιτική. Γιατί στην πολιτική αποδεικνύεστε μικροί. Και αυτά πρέπει να τα ξέρει η Βόρειο Ελλάδα. Να ξέρει την αλήθεια. Ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να ρίξει την κυβέρνηση, δεν θα το καταφέρει, γιατί θέλει να αφήσει ένα ανοιχτό πρόβλημα στα βόρεια σύνορα. Και βέβαια πρέπει να ξέρει για κάτι ακόμα η Βόρεια Ελλάδα. Ότι όλοι οι βουλευτές
αλλά και οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες που πηγαίνουν στα συλλαλητήρια λένε ψέματα στο λαό της Μακεδονίας. Γιατί είναι οι ίδιοι που ήταν μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας του Κώστα του Καραμαλή που κατέθεσε την πρόταση για σύνθετη ονομασία έργα Όμνες στο Βουκουρέστι. Και τώρα λένε ψέματα στον ελληνικό λαό. Λένε ψέματα στους Μακεδόνες. Όλοι αυτοί ήταν στην κυβέρνηση του Σαμαρά Βενιζέλου. Όλοι που υπογράψαν την πρόσθετη δυσπιστίας που έστειλε τον κύριο Βενιζέλο στον ΟΗΕ να πει για το έργα Όμνες σύνθετη γεωγραφική ονομασία μέσα στο βήμα του ΟΗΕ. Και τώρα λένε ψέματα. Το ιστορικό του Μακεδονικού είναι καταγεγραμμένο. Το πρόβλημα είναι γραμμένο. Από το 59, με τις θέσεις για τη μακεδονική γλώσσα του κυρίου Αβέροφ ή με το νομοθετικό διάταγμα που αναγνωρίζει η δημοκρατία της Μακεδονίας το 59 ή το 77 με τις αποφάσεις του ΟΗΕ. Τι έχετε κάνει όμως μετά την προδοσία Σαμαρά έναντι της Νέας Δημοκρατίας? Το 93 η Κίνα και η Ιαπωνία. Το 96 η Σερβία. Το 98 το 50% των χωρών του ΟΗΕ αναγνώρισαν με το όνομα Μακεδονία την γειτονική χώρα. Το 2004 η Αμερική, η ΗΠΑ. Το 2007 ο Καναδάς. Το 2007 είχε φτάσει ήδη στο 61% των μελών του ΟΗΕ. Το 2011 129 χώρες και σήμερα 149 χώρες αναγνωρίζουν ως Μακεδονία τους γείτονες. Εμείς βέβαια όχι. 149 χώρες είναι το αποτέλεσμα της δικής σας πολιτικής, της δικής σας διαπραγμάτευσης. Και η ουσία του προβλήματος είναι ότι εμείς καλούμαστε να λύσουμε το πρόβλημα σήμερα. Και είμαστε υπεύθυνοι όλοι να λύσουμε το ότι το 75% του πλανήτη τους αναγνωρίζει ως Μακεδονία και το άλλο 25 ως πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτή είναι η αλήθεια για το σύνθετο όνομα. Και οι Μακεδόνες αυτό θέλουν. Να πάρουμε πίσω το όνομα. Να πάρουμε πίσω την αμφισβήτηση της ελληνικότητας του όρου Μακεδονία που δημιουργήσατε εσείς. Και μην το παίζετε στο θωοκάμιλι, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα στο διεθνές σκηνικό. Και τώρα ευτυχώς, για να είμαστε ειλικρινείς, έχουμε μαζί μας τη διεθνή κοινότητα που υποστηρίζει ότι και οι 149 χώρες θα δεχτούν να αλλάξουν το όνομα με το οποίο τους έχουν αναγνωρίσει. Γιατί κερδίζουμε πίσω κάτι που δεν είχε η Ελλάδα. Και το κερδίζει αυτή η κυβέρνηση. Και είναι ντροπή η δικιά σας μιζέρια να θέλει να κάνει πίσω η Ελλάδα, να κάνει πίσω στην ιστορία. Δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω όμως στα προβλήματα. Κύριε γιατί Υπουργέ, αποκρύπτεται ότι αυτά που κερδίζουμε σήμερα τα κερδίζουμε γιατί η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή στη διεθνή διαπραγμάτευση και το κέρδισε αυτή η κυβέρνηση. Ποιος υποφθαλμιά σήμερα τη νέα πιο ισχυρή θέση της Ελλάδας? Η Νέα Δημοκρατία. Γιατί τα πολιτικά της στελέχη, οι σύγχρονοι Μακεδονομάχοι, συντηρούσαν πολιτικά γραφεία κάνοντας ρουσφέτια στα γραφεία του ΟΑΣΤ. Αυτοί είναι οι σύγχρονοι Μακεδονομάχοι που θέλουν την τιμιότητα και τη δικαιοσύνη στη Μακεδονία και θέλουν τα εθνικά της συμφέροντα. Αδυνατούν ταυτόχρονα οι ίδιοι ρυψάσπιδες στη θέση της Ελλάδος, ζητώντας ο κ. Γιοργαντάς να αποφασίσει σήμερα η Βουλή τι θα κάνει στη διαπραγμάτευση, όταν αυτή η κυβέρνηση κέρδισε πρώτα να γίνει αναθεώρηση του συντάγματος, πρώτα να γίνει δημοψήφισμα στην γείτονο χώρα και μετά να τοποθετηθεί η Ελληνική Βουλή. Γιατί και αυτό το κερδίσαμε εμείς. Η κατάληξη αυτής της συζήτησης, κυρίες και κύριοι βουλευτές, μπορεί να δώσει μια πηγή δημιουργίας και ηρεμίας και στη Βόρειο Ελλάδα. Σε αυτή τη συμφωνία δεν ψάχνουμε για κερδισμένους και χαμένους. Και οι δύο λαοί θα είναι κερδισμένοι. Αυτή είναι η ουσία της διεθνούς διπλωματίας. Τα υπόλοιπα είναι κανόνια, όπλα, αίμα και πόλεμος. Τα μεγάλα ζητήματα πρέπει να τα λύσει η κοινωνία αυτή που μπορεί. Η δυνατή κοινωνία μπορεί να λύσει προβλήματα. Η αδύνατη δικιά σας πολιτική δεν μπορεί να λύσει προβλήματα. Θα ήταν εγκληματικό λάθος να μείνει άλλη το ένα ζήτημα, και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, για να έχετε μικροκομματικά ωφέλη. Γιατί η συνταγματική αναθεώρηση που κερδίσαμε εμείς είναι περισσότερο από την εθνική γραμμή που είχατε μέχρι τώρα. Είναι πάνω από το έργα Όμνες με τη σύνθετη γεωγραφική ονομασία. Γιατί το κρύβεται αυτό? Και να προσθέσουμε και άλλα. Την αλλαγή του ονόματος της Εκκλησίας, τη σύνδεσή της με το Πατριαρχείο, την αλλαγή δρόμων, αεροδρομίων, την αντικατάσταση αγαλμάτων. Όλα αυτά δηλαδή οι πολιτικοί που δεν κατάφεραν να λύσουν ούτε το θέμα της ονομασίας, ζητούν τώρα να μην τα κερδίσει η Ελλάδα. Αν δεν διεκδικήσουμε τη λύση, θα αφήσουμε ένα πρόβλημα στα βόρεια σύνορα. Αλλά ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, η επιστημονική, παραγωγική και εμπορική κοινότητα της Θεσσαλονίκης θέλει να ανοίξει τα σύνορα, να δουλέψει, να ζήσει μαζί με την γειτονική χώρα. Και όταν έρθει στη Βουλή προς ψήφιση το θέμα, πρέπει να απαντήσουν. Τώρα που κερδίζουμε περισσότερα, εσείς που ζητάγατε λιγότερα, γιατί δεν το ψηφίζετε? Μπαίνει ένα ερώτημα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, και τελειώνω. Τι είναι τελικά ο κύριος Μητσοτάκης? Είναι ο εφιάλτης για τα συμφέροντα της Ελλάδας ή είναι απλός λαγός του κυρίου Σαμαρά? Δεν έχει σημασία, γιατί αυτή η ακροδεξιά ομάδα που κυριαρχεί πλέον στην Νέα Δημοκρατία ξέρει ότι επειδή δεν τους βγαίνει το σενάριο, θα πρέπει να δημιουργήσουν συνθήκες πολιτικής ανομαλίας και ένα νέο διχασμό. Αυτό θα προσπαθήσουν να κάνουν. Είναι αδίστακτοι και γι' αυτό είναι επικίνδυνοι. Η πρόταση της πιστείας στοχεύει στο να προλάβει τη διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί τρώγονται σήμερα οι φιλοξενούμενοι με τους ιδιοκτήτες και σπιτονοικοκύριδες. Αλλά είναι απλά. Είναι πλέον αργά. Προσέξτε στα μονοπάτια της νύχτας.